Φίλες και φίλοι χαίρετε, είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σήμερα στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι έχουμε θεματάρα. Γιατί μαζί μου δεν έκανε σοβαρή σχέση και παντρεύτηκε άλλη και παρόλα αυτά εξακολουθεί να μου στέλνει, γιατί Εάν δεν το πράξετε ήδη, πατήστε το κουμπί για εγγραφή και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις καθημερινώς που ανεβαίνει νέο βίντεο στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Πατήστε βρε παιδιά το ευλογημένο το like κάτω από τα βίντεο εφόσον σας αρέσουν και μοιραστείτε το με τους φίλους σας στα κοινωνικά δίκτυα γιατί σε αυτό το κανάλι θέλουμε να μεγαλώσει η κοινότητά μας, περισσότεροι άνθρωποι να παρακολουθούν τα βίντεο, να φτάσουμε και να ξεπεράσουμε τους 100.000 συνδρομητές. Λοιπόν, Είχαμε κάνει παλιότερα ένα βίντεο. Το οποίο είχε τίτλο Γιατί μαζί μου δεν έκανε σοβαρή σχέση και με αυτήν παντρεύτηκε. Και μια φίλη έχει γράψει μια σειρά ερωτημάτων, τα οποία αποτελούν τη βάση για το σημερινό μα βίντεο. Λέει και εγώ είχα τέτοιε σχέσει εντό εισαγωγικών, εννοεί situationships. Κρατήστε τη λέξη situationships. Θα σα εξηγήσω στη συνέχεια τι σημαίνει. Αλλά αυτοί τελικά παντρεύτηκαν και έκαναν και παιδί και διαφημίζουν στο Facebook την ευτυχία τους. Το ελληνικό Facebook είναι γεμάτο από διαφημίσεις ευτυχίας, θα έλεγα. Πώς το εξηγείς αυτό, Θεκλά μου. Σημειωτέω, να σημειωθεί δηλαδή, ότι μου στέλνουν ακόμα μηνύματα και με φλερτάρουν αντίχει να συναντηθούν. Εγώ δεν απαντάω και τους κάνω μπλοκ, αλλά οι γυναίκες τους φαίνονται ευτυχισμένε. Πώς γίνεται αυτό. Απλώς στενοχωριέμαι, γιατί αυτοί προχώρησαν στη ζωή τους και εγώ μόνο ράκες γνωρίζω και είμαι μόνη. Επίσης δεν έχω εμμονή με κανέναν πρώην, απλώς δεν μπορώ να βρω κανέναν καλό για σχέση. Και της απάντησα ότι θα το κάνω βίντεο, γιατί είμαι σίγουρη ότι παρόμοια ερωτήματα έχουν αρκετοί άνθρωποι που βρίσκονται σε αυτό το ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι. Λοιπόν, είναι πολλά τα θέματα που θίγει φίλοι, θα τα πάρουμε ένα-ένα. Τι σημαίνει πρώτα απ' όλα Σχέση εντό αγωγικών ή όπως το είπα στα αγγλικά situationship. Η λέξη situation στα αγγλικά σημαίνει κατάσταση. Η λέξη relationship σημαίνει σχέση. Το ρήμα είναι relate, relation είναι το σχετι... ο συσχετισμός. Relate σημαίνει σχετίζομαι, relation σημαίνει συσχετισμός και relationship σημαίνει σχέση. Η λέξη situationship είναι μια μοντέρνα λέξη της αργό, η οποία όπως συνήθως αυτές τις μέρες δημιουργούνται οι λέξεις δημιουργήθηκε online και σημαίνει μια κατάσταση στην οποία οι άνθρωποι είναι σαν να έχουν σχέση αλλά δεν είναι σχέση. Είναι καταστασοτέτια. Δηλαδή πήραν το ship που είναι η κατάληξη της λέξης relationship κόλλησαν έβγαλαν το relation που σημαίνει συσχετισμό και έβαλαν το situation, κατάσταση και το έκαναν situationship. Situationship σημαίνει καταστασοφάση. Φάση. Φάση νομίζω θα λέγοντα τα ελληνικά. Γράψτε μου στα σχόλια όσε και όσοι γνωρίζετε πώ θα ήταν μια καλή μετάφραση του situationship στα ελληνικά. Δυστυχώ οι περισσότεροι άνθρωποι στι μέρε μα και κυρίω οι νεαροί άνθρωποι αλλά και οι μεγαλύτεροι ενώ λαχταρούν και ποθούν να έχουν την ολοκληρωμένη εμπειρία μιας σχέσης, ενός relationship, καταλήγουν να βολεύονται με τα ψίχουλα του situationship. Όταν λέμε situationship, εννοούμε μια κατάσταση στην οποία υπάρχει μια άγραφη συνεννόηση, μια άτυπη συνεννόηση, ότι εμεί οι δύο συναντιόμαστε και το κάνουμε, αλλά δεν έχουμε και τίποτα σοβαρό μεταξύ μας. Δηλαδή σε ένα situationship οι άνθρωποι μοιράζονται σωματικά υγρά, μοιράζονται τηλεφωνήματα αργά τη νύχτα, μοιράζονται sexting, μηνύματα στο οποία εκφράζονται σεξουαλικά, μερικές ξεπέτες, αλλά όχι αγάπη, όχι έρωτα, όχι κοινά όνειρα, όχι συντροφικότητα, όχι δημιουργία οικογένειας και ούτω καθεξής. Είναι μία συνθήκη κοινωνική στις μέρες μας τα situationships και πολλοί άνθρωποι, ενώ επιθυμούν να πάνε στο ανώτερο στάδιο συνδεσιμότητας, που είναι το relationship, βρίσκουν ανθρώπους μόνο οι οποίοι ενδιαφέρονται για situationship. Είχα δει κάτω από ένα βίντεο, τώρα δεν θυμάμαι ποιο βίντεο είναι, έναν τύπο, δεν ξέρω ποιο είναι, ο οποίος είχε γράψει ένα σχόλιο ότι ε, ψάχνω να βρω μια καλή σύντροφο, αλλά επειδή είμαι πολυγαμικός δεν είναι εύκολο να βρω μια καλή σύντροφο. Μια καλή πολυγαμική σύντροφη υποθέτω. Δεν ξέρω, ο οποίο είχε γράψει ε, κάτω από ένα άλλο βίντεο. Τώρα, να σα πω κάτω από ποιο βίντεο. Τώρα, αυτό με την πολυγαμικότητα θα, θα τα βρω να σα πω τα σχόλια, γιατί μερικέ φορέ ούτε απόκριψη έβαλε ούτε τίποτα. Τα άφησα εκεί πέρα και λέω: Ωραία, oh, οκ, right. <laughs> <Okay. laughs> εντάξει. Δεν υπάρχει λόγο να γράψω οτιδήποτε. Λοιπόν. Ε κάτω από το βίντεο τι σημαίνει να σε καλύπτει συναισθηματικά ένα άνθρωπο, ή γράψει αυτό ο τύπο, δεν ξέρω ποιο είναι. Έτσι ακριβώ κι εγώ έχω φόβο να μπω σε μια σχέση, γιατί νιώθω ότι δεν θα με καλύψει καμία ούτε συναισθηματικά ούτε σεξουαλικά. Είναι κάτι το αδύνατο, πιστεύω. Επίση είμαι πολυγαμικό, που είναι κάτι το, το... το δύσκολο, αλλά όχι αδύνατο να βρω σύντροφο. Ναι, έχει πολλέ που θα δεχόντουσαν να κάνουν σχέση με πολυγαμικό. Δυστυχώς ακόμη για την κοινωνία μας υπάρχουν πολλές προκαταλήψεις σχετικά με εμάς τους πολυγαμικούς και δεν βρίσκω τη λύση, αν και υπάρχει ίσως κάποια σύντροφος για όλους μας. Για είσαι πολυγαμικός μάνα μου, ανθρωπέ μου, απ' την μία λες πως είσαι πολυγαμικός, απ' την άλλη λες ότι θέλεις έναν άνθρωπο να σε καλύπτει συναισθηματικά. Πώς το σκέφτεσαι? Η πολυγαμικότητα σημαίνει ότι εγώ δεν μπορώ να είμαι μόνο με έναν άνθρωπο σεξουαλικά, θέλω να είμαι με πολλού ανθρώπου σεξουαλικά. Καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνετε. Ναι. Εδώ έχουμε πολλές προκατάληψεις για τους πολυγαμικούς οι οποίοι θέλουν μία σύντροφο να τους καλύψει συναισθηματικά και ίσως υπάρχει κάποια σύντροφος για όλους μας. Εσύ θες πολλές κάποιες, ρε φίλε. Λοιπόν, γιατί άλλο έχει γράψει αυτό. Α, και κάτω από το βίντεο που λέει άντρε που δεν θέλουν ευθύνε και σχέσει, το ίδιο Αστέρι έγραψε. Ο καθένα έχει το δικαίωμα να θέλει σχέση ή να μην θέλει σχέση. Αν κάποιο θέλει να περνάει καλά, και δεν θέλει γάμο η σχέση, δεν πρέπει να τον την κρίνουν για την επιλογή. Δεν σε κρίνω. θα θέκλα πετρίδου και σε κρίνω. Ναι, μην μη θέκλα πετρίδου και σε κρίνω γιατί δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Στο ένα σχόλιο λες ότι φοβάσαι πως δεν θα βρεις έναν άνθρωπο, έναν άνθρωπο να σε καλύπτει συναισθηματικά που είσαι πολύ γαμικό. και στο άλλο λες ο καθένα έχει το δικαίωμα να θέλει σχέση, να μην θέλει σχέση. Κάποιο μπορεί να θέλει να περνάει καλά, ε, δεν πρέπει να τον κρίνουμε για αυτή την επιλογή. Ε, ρε φίλε, άλλο θέλω να περνάω καλά και άλλο θέλω να άνθρωπο με καλύτερη συναισθηματικά. Καταλαβαίνετε, με όλη αυτή την ασυνεννοησία και με όλη αυτή την τρικυμία εγκρανείο δεν είναι εύκολο οι άνθρωποι να κάνουν σχέσει. Mm. Και οι περισσότεροι από αυτού επιζητούν μόνο situationships, δηλαδή να περνάνε καλά. Και άλλοι άνθρωποι, που θέλουν σχέση, καταλήγουν και αυτοί να είναι σε καταστάσει situationships. Υπάρχει βέβαια αδίέξοδο. Έχει. 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 Λοιπόν, πάμε πίσω σε αυτά που γράψει η φίλη. Λέει, είχε και αυτοί τέτοιε σχέσει εντό αγωγικών, δηλαδή situationships, αλλά αυτοί οι τύποι με του οποίου είχε μια κατάσταση, μια φάση που περνούσαν αυτοί καλά, που τη έλεγαν να περνάμε μόνο καλά, μια άλλη γυναίκα τη μαντρεύτηκαν. Και έκαναν και παιδί και διαφημίζουν για την ευτυχία του στο Facebook. Γιατί δεν τη την μαντρεύτηκαν την κοπέλα αυτή και μαντρεύτηκαν μια άλλη, δεν μπορώ να ξέρω για όλους, για ποιο λόγο το έκαναν, δεν μπορώ να ξέρω. Αλλά διαβάζοντας το, το επόμενο σχόλιο που λέει «Σημειωτέο μου στέλνουν ακόμα μηνύματα και με φλερτάρουν αν τυχόν συναντηθούμε». Αυτό δείχνει ότι αυτή η τύπη δείχνει δύο πράγματα. Πρώτο ότι αυτή η τύπη δεν είναι μονογαμική. Γιατί κάποιο ο οποίο είναι μονογαμικό, όταν παντρεύεται, σταματάει να στέλνει μηνύματα και σταματάει να φλερτάρει Άλλε γυναίκε, είτε ήταν γυναίκε που είχε situation ship πριν μαζί του ή όχι. Και μόλι κάνει, κάνει μια σχέση τη προκοπή, σταματάει να φλεφτάρει άλλε γυναίκε. Και μια είναι γυναίκα ετεροφιλοφιλή, άλλου άντρε, άλλε γυναίκε, αν είναι ομοφιλοφιλή και το καθεξή. Άρα, αυτοί οι τύποι που μαζί τη είχαν situation ship, αλλά άλλε γυναίκε τι παντρεύτηκαν και έκαναν και παιδί και τα mostraron τη, την ευτυχία του στο facebook, δεν είναι μόνο γαμική. Το πρώτο. Και το δεύτερο σημαίνει ότι η κοπέλα που παντρεύτηκαν είχε κάποια χαρακτηριστικά που τους τέριαξαν. Ίσως η κοπέλα που παντρευτηκαν... να είχε κάποια χαρακτηριστικά που για αυτούς να είναι σημαντικά. Δηλαδή, να μην βάζω ψηλά στην ιεραρχία των επιθυμιών τους την ερωτική έλξη και να τους αρέσει ερωτικά μια γυναίκα και να τους φτιάχνει μια γυναίκα ερωτικά και να τους ελκύει, μπορεί να βάζω ψηλά στην ιεραρχία των επιθυμιών τους ή των κριτηρίων τους για επιλογή γυναίκας για γάμο, το αν αυτή η γυναίκα ε, έρχεται από μια πλούσια οικογένεια, αν έχει μια ψηλή κοινωνική θέση ή αν αυτή η γυναίκα είναι συγκεκριμένη ηλικία. Ε, έχει ε, κάποιους οι οποίοι θεωρούν ότι εγώ είμαι τόσο σπάνιο κομμάτι συλλεκτικό που θα πρέπει να παντρευτώ μια γυναίκα πολύ νεότερη από μένα και χωρίς καθόλου ιστορικό, χωρίς μια γυναίκα χωρίς παρελθόν λίγο άλλος, ε, ναι, θυμάστε, ναι. Και με βάση αυτά τα κριτήρια να κάνω γάμο. Επίσης, ε, έχω ε, συναντήσει στο γραφείο, όχι για πολύ, Άνδρε οι οποίοι μου έλεγαν: Εγώ είμαι γυναικά, εμένα μ' αρέσει να περνάω καλά. Εμένα μ' αρέσει να έχω σεξουαλική ζωή. Θέλω όμω να είμαι σίγουρο για την οικογένεια που θα φτιάξω. Άρα θα διαλέξω ή έχω διαλέξει μια γυναίκα που δεν με ελκύει ερωτικά. Μια γυναίκα χωρί ψηλή λήπητο, να μην τη αρέσει το σεξ, να μην είναι σεξ, Ούτως ώστε να έχω το κεφάλι μου ήσυχο, ε, ότι δεν πρόκειται να με απατήσει οτιδήποτε. Και θυμάμαι τώρα μια ιστορία μου που λέγει ο πατέρα μου όταν ήμουν εγώ παιδί. Είχε έναν τύπο που ήταν και βουλευτή στην Κύπρο σε κάποια φάση. αγράμματος φυσικά. Ο οποίο είχε παντρευτεί μια γυναίκα πολύ ωραία, η οποία τον είχε απατήσει. Με έναν τύπο, με έναν άλλο τύπο, ο οποίο ήταν πολύ γνωστό στην Κύπρο. Και, ε, και ενό άλλου πολύ γνωστού τύπου η γυναίκα του είχε πέσει θύμα τη γοητεία αυτού του άλλου. Τέλο πάντων, είχε ένα γόη, ο οποίο έκλειβε τι γυναίκε των αλλωνών. Και έκλεψε τη γυναίκα αυτού νου. Είναι μακαρίτης τώρα. Όταν έγινε η Κύπρο ανεξαρτήτο κράτο το 60, μέσω τη κουμπαροκρατία, αρκετοί άνθρωποι αγράμματι βρέθηκαν σε θέσει κλειδιά. Τέλο πάντων, ήταν γνωστό αυτό. Και παντρεύτηκε την πρώτη γυναίκα. Ήταν καλονή η πρώτη γυναίκα. Τον απάντησε μαζί με τον άλλο το γόη και το χώρισε. Εν μεταξύ, αυτό είχε δύο γιου. Ο ένα ήταν με την πρώτη γυναίκα, ο δεύτερο ήταν με τη δεύτερη γυναίκα και από τι εμφανίσει των δύο ιών, από την εξωτερική εμφάνιση των δύο ιών, καταλάβαινε ότι είχαν τεράστια διαφορά εμφάνιση οι μητέρε. Τα παιδιά παίρνουν συνδυαστικά γονίδια και από του δύο, ε, όσον αφορά στην εξωτερική εμφάνιση. Τέλο πάντων αυτό ο τύπο ξαναπαντρεύτηκε. Και μια μέρα ήταν εκεί γείτονα στο πατρικό μου και μια μέρα λέει στον πατέρα μου: Έκανα την καλύτερη δουλειά. Έκανα την καλύτερη δουλειά. Να έχω κάνει την καλύτερη δουλειά. Βρήκα μια γυναίκα του λέει. Ήβρα μια γυναίκα που βλέπετε Βρήκα μια γυναίκα που είναι άσχημη, του λέει, δεν δε, δε, θες να γυρίσεις να τη δεις. Και μάλιστα είπε και κάτι άλλα έτσι, χωριάτικα, απαξιωτικά σχόλια για τη δεύτερη του τη γυναίκα. Και θα έχω το κεφάλι μου ήσυχος τώρα, του λέει, δεν πρόκειται να μου την πιάσει κανένα. Αυτό το σκεπτικό το έχουν και σύγχρονοι άντρες. Ναι. Και το έλεγε ο πατέρα με, με, αποτροπιασμό μετά, το έλεγε α πούμε πω, πω πω... σκέφτονται κάποιοι άνθρωποι, πόσο, α, οι ληστέ άνθρωποι είναι, πόσο εγώ Ναι, ναι, έλεγε ξεκάθαρα. Εγώ δεν ξαναπαντρεύω με όμορφη γυναίκα να μου την κλέψει ο κάθε τέτοιο, έλεγε και το όνομα του. Λέει, λοιπόν, όσοι είναι επαφήτε, θα καταλάβω για ποιου μιλάω. Και λέει, εγώ πήρα μια μπασάν, σαν τον Όχτων, έτσι στα Κυπριακά, να μην έχω καμιά νέα γκουμπάρε. Ναι, αυτό το σκεπτικό. Μπορεί κάποιο να θέλει να παντρευτεί μια γυναίκα η οποία να μην είναι εμφανίσιμη, να μην τη αρέσει το σεξ, αν και Έχοντα τόσο μακρόχρονη πείρα ω ψυχολόγο, έχω δει πολλέ περιπτώσει τι οποίε τέτοιοι τύποι την, την έπαθαν. Δηλαδή, διάλεξαν ίσω ένα σύντροφο με βάση του να μην είναι τόσο εμφανίσιμο ή να μην είναι τόσο σεξι, τόσο έξυπνο και τε, τελικά του απάντησαν κι αυτοί που επέλεξαν με βάση τέτοια ποταπά κριτήρια. Είναι ποταπό κριτήριο είναι υποτιμά του άλλου ανθρώπου και να λε: Θα πάρω αυτό που δεν βλέπετε για να είμαι ήσυχο ή για να είμαι ήσυχη. Ε, δεν ξέρω τι κριτήρια είχαν αυτοί που είχαν situationship μαζί σου και παντρεύτηκαν να λε. Μπορεί αυτέ που πήραν να αρέσουν στη μαμά. Δεν λέει και η Βίσο το τραγούδι τη την πειρά στην πειρά με τι ξενέρωτε. Να βρει κορίτσια καλά που να αρέσουν στη μαμά. Ναι. Δεν είναι απαραίτητο ζήτημα ότι είναι καλύτερη αυτοί που θα παντρευτούν. Μπορεί με άλλα κριτήρια να την επιλέγουν. <coughs> Όταν κάποιο είναι γυναικά και πολύ γαμικό και μετά που θα παντρευτεί εξακολουθεί να φλερτάρει με τι πρώην του, Σίγουρα δεν είναι από αγάπη που έχει πάρει τη γυναίκα που πήρε, από κάποια άλλα κριτήρια την πήρε. Λέει η κοπέλα, εγώ δεν απαντάω και του κάνω μπλοκ και πολύ καλά κάνει. Αν οι άλλοι είναι παλιό παιδί, εμεί θα συνεχίσουμε να είμαστε καλοί άνθρωποι. Αλλά οι γυναίκε του φαίνονται ευτυχισμένε. Πώ γίνεται αυτό, η λέξη κλειδί είναι φαίνονται. 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 Φαίνεστε. Διαφημίζουν ευτυχία. Αυτέ είναι οι λέξει κλειδιά. Και πολλέ φορέ βλέπει κοπέλε οι οποίε μπορεί να είναι και νεαρέ, να μην έχουν ιδιαίτερη πείρα, από ανθρώπινε σχέσει, από ερωτικέ σχέσει, να παντρευτούν κάποιον ο οποίο να του φαίνεται οκ, okay, αλλά είναι ένα παλιό χαρακτήρα ο, ο οποίο κοροϊδεύει του ανθρώπου, και να ξυπνήσουν κάποια μέρα και να πούν: Ποπό, πω πω, πω, ζω σε ένα χάο. Λέει η φίλη: Απλώ στενοχωριέμαι γιατί αυτοί προχώρησαν στη ζωή του και εγώ μόνο μαλάκε γνωρίζω και είμαι μόνη. Να χαίρεσαι που ενώ γνωρίζει μόνο μαλάκε, είσαι μόνη. Να χαίρεσαι, κορί. Γιατί κάποιοι μα. Κάποιοι από εμά συμβιβαστήκαμε με τα ψίχουλα στο παρελθόν και νομίζαμε πω είχαμε και γάμου και του διαφημίζαμε. Μ? Και νομίζαμε πω ήμασταν και ευτυχισμένε. Καλό. Οι ευτυχισμένοι και άντρε το έχουν κάνει αυτό. Επίση, δεν έχω εμμονή με κανέναν πρώην, αλλά δεν μπορώ να βρω κανέναν καλό για σχέση. Λοιπόν, όσο δεν μπορεί να βρει κανένα καλό για σχέση, να μην κάνει σχέση. Αλλά να μην κάνεις και situationship εφόσον θέλεις να βρεις έναν καλό σύντροφο για σχέση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εάν συγκαταβαίνουμε και μπαίνουμε σε μεσοβέζικες καταστάσεις, αν ρίχνουμε τα κριτήρια μας, αν ρίχνουμε τα standards μας, όπως λέγεται στην Αγγλική, τότε σίγουρα θα μπούμε σε καταστάσει που θα μας τραυματίσουν ψυχικά, θα μας εξαντλήσουν, θα μας κουράσουν και ενώ είμαστε σε αυτέ τι καταστάσει, και να περάσει ο πιο ταιριαστό σύντροφο για μα, όχι έξω από το παράθυρο, έξω από την πόρτα, να έρθει με πανό, δεν θα το δούμε γιατί θα είμαστε απασχολημένοι με τον μπουρδέλο στο οποίο θα έχουμε μπλέξει. Για μένα αυτέ οι καταστάσει, situationship και τέτοια, δεν. Δεν. Και γνωρίζω πολλού άλλου ανθρώπου οι οποίοι είχαμε ανοιχτό πνεύμα, είπαμε: Α το δοκιμάσουμε, α δούμε πώ είναι. Και στην πράξη καταλάβαμε πω δεν, δεν, δεν ταιριάζει με του πνευματικού ανθρώπου το situation ship. Δεν ταιριάζει. Δεν έχει καθαρό το πνεύμα σου, δεν έχει καθαρή την ενέργεια σου, δεν είναι το συνέστημα σου διαθέσιμο. Και μετά προσελκύει παρόμοιου ανθρώπου. Δηλαδή, αν είσαι μέσα σε τέτοιε μεσοβεστικέ καταστάσει και να φύγει από εκεί για να πα αλλού, θα είναι σε μια άλλη μεσοβεζίκη που θα πα. Χρειάζεται δυστυχώ ή ευτυχώ να περάσουμε αυτό το διάστημα που να κάνουμε αποχή. Αποχή. Αποχή από οτιδήποτε δεν είναι όπως το θέλουμε. Όσον αφορά στην ερωτική μας ζωή. Όταν βρούμε τη δύναμη και δεσμευτούμε στο να είμαστε μόνοι μας 100% το να τα βρούμε με τον εαυτό μας και μετά να κρίνουμε κάθε καινούρια γνωριμία με βάση ξεκάθαρα κριτήρια που έχουμε στο μυαλό μας και εμείς να είμαστε εντελώς ελευθεροί δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε μια σχέση με τίποτα. Και οπωσδήποτε χρειαζόμαστε και δουλειά για να το κάνουμε αυτό. Χρειαζόμαστε ψυχοθεραπεία, ψυχοεκπαίδευση, καθημερινό πνευματικό αγώνα και δέσμευση στο να μείνουμε μόνοι μα. Και θέλω να σα πω κάτι κλείνοντα, το οποίο θέλω να είναι παρήγορο και κυρίω για τι νεότερε κοπέλε. Πηγαίνα σε ένα ψυχολόγο τη δεκαετία του 2000, ο οποίο δεν ήταν και πολύ καλό, αλλά μου είχε πει κάτι στο οποίο είχε δίκιο. Μου λέει, όταν θα φτάσει η ώρα που θα μπορείς να μείνεις μόνη σου για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς ούτε φλερτ, ούτε λίμερανς, ούτε σχέση, ούτε οτιδήποτε άλλο, τότε θα έχεις γιατρευτεί, ενώσε από τη συνεξάρτηση, τότε δεν ξέραμε τη λέξη συνεξάρτηση, θα έχεις γιατρευτεί από αυτό το πρόβλημα του ότι κάνεις, όταν θα κάνεις μια σχέση είναι ατεριάστη. Τότε μου φάνηκε αδύνατο. Του λέω, δηλαδή, για πόσο καιρό ρε παιδί μου, να απέχω εντελώ. Δηλαδή, εκείνο που με, με δυσκόλευε σε αυτά που μου πρότεινε ήταν το... Να μείνω, ρε παιδί μου, για ένα χρονικό διάστημα, να μου πει μήνε. Να μείνω για έξι μήνε χωρί να φλερτάρω, χωρί να σκέφτομαι κανέναν, χωρί να σκέφτομαι καθόλου το αν θα δημιουργήσω σχέση ή όχι, το να μην ε, απαντάω σε μηνύματα που μπορεί να μου στέλνει ένα άνθρωπο που δείχνει ενδιαφέρον κλπ. Και ήμουνα τότε 30-32 χρόνων και του λέω: Τι μπορώ? Λέει, Τι Δεν μπορώ. Μου λέει γιατί δεν μπορεί. Του λέω: Μετά του λέω, αν περάσει ο χρόνο. Στην πραγματικότητα όμω δεν μπορούσα να απέχω από το φλερτ. Από το σεξ μπορούσα μια χαρά να απέχω. Από το φλερτ δεν μπορούσα να απέχω. Γιατί ήταν σαν τον εθισμό το φλερτ. Δηλαδή το να υπάρχει πάντα ένα ανοιχτό παράθυρο. Πάντα μιλάω με κάποιον και μπορεί να γίνει κάτι, μπορεί να μην γίνει κάτι. Αυτό δεν μπορούσα να το κάνω τότε. Και τα τελευταία χρόνια μπορούσα να το κάνω. Και αυτό έπαιξε καταλητικό ρόλο στο να μπορώ να έχω την ενέργεια μου ελεύθερη και όταν συναντήσω έναν άνθρωπο της προκοπής να μπορώ να τον αναγνωρίσω. Ε, θέλουμε χρόνο όσοι είμαστε βαθιά ψυχικά τραυματισμένοι και όσοι υποφέρουμε από συνεξάρτηση και από χαμηλή αυτοεκτήμηση θέλουμε δουλειά, ψυχοθεραπεία, ψυχοεκπαίδευση, καθημερινό πνευματικό αγώνα και μετά ναι, θα μπορούμε να διαλέγουμε καλά για εμάς. Και ναι, οι περισσότεροι γύρω μα θέλουν situationships. Περισσότεροι. Ναι, αλλά είναι έναν άνθρωπο χρειαζόμαστε για να είμαστε καλά και εφόσον δεν είμαστε πολύ γαμικοί όπω το να ανεκδίγει το τύπο στα σχόλια. Εντάξει, ένα μα φτάνει. Το εύχομαι ολοκαρδά. Mm.